Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα. Πριν από λίγο δέχτηκε ένα τηλεφώνημα. Δέχτηκε ένα τηλεφώνημα το οποίο ήταν επειδή ο πατέρας μου, ξέρετε, είχε επιβιώσει. Είχε και ένα δάνειο σε μια τράπεζα. Είχε μπει στον εξοδικαστικό διακανονισμό και σε ό,τι έλεγε ο νόμος. Μας παίρνει μια τηλέφωνο τώρα να μας βρίζει στο τηλέφωνο εδώ, με μάρτυρες όλους εδώ στους αδέλφους. Με μια προκλητική συμπεριφορά που αναφερόταν στον νεκρό πατέρα μου. Μιλάμε εδώ, κύριος αρμόδιος υπουργός, που κάθονται για να μην πω τι κάνουνε. Έχει ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή θα καταφύγουμε στη δικαιοσύνη για όλους αυτούς οι οποίοι τρομοκρατούν πολίτες, βρίζουν πεθαμένους, προσπαθούν να εκφοβήσουν τον ελληνικό λαό. Αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι συγκλονιστικά και μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι συγκλονιστικά, κυρίες και κύριοι. Είναι τραγικά. Είναι τραγικά. Πάνε να αρπάξουν το σπίτια του κόσμου. Και με απίστευτο θράσος. Με βρισχές και απειλές. Απίστευτο θράσος. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας. Στείλτε στο Σκαμνί όλα αυτά τα φανς. Θα τα στείλουμε στο Σκαμνί. Ξαλέμε τώρα εδώ μάρτυρες όλοι εδώ στο στούντιο. Μάρτυρες εδώ όλοι στο στούντιο. Πραγματικά. Κάντε την καταγγελία σας, θα τους κυνηγήσουμε. Θα τους κυνηγήσουμε μέχρι τέλους. Αν είναι δυνατόν. Απειλούν, βρίζουν πεθαμένους. Πέθανε και δεν είχε ολοκληρώσει τη δικασία και λέει τον νεκρό απατεώνα. Που πέθανε. Προσβολή νεκρού. Για να καταλάβετε το τι συμβαίνει. Σε ποια χώρα ζούμε. Για να σας αρπάξουν τα σπίτια, κυρίες και κύριοι. Για να σας βουτήξουν την περιουσία σας. Αδιάκριτα, δεν τους νοιάζει κανένας. Αν είναι νεκρός ή ζωντανός. Ήταν αδιανόητος ο τρόπος που σου μίλησε. Τα βάζουν και με τους πεθαμένους. Και βρίζουν τους πεθαμένους, κυρίες και κύριοι. Για να καταλάβετε σε ποια χώρα ζούμε. Που οι πολίτες είναι απροστάτευτοι. Τέλος λοιπόν. Ούτε ένας πολίτης απροστάτευτος. Θα τους στέλνουμε στο Σκαμνί, όλους αυτούς σας παίρνουν τηλέφωνα. Τα φανς και όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να σας ρημάξουν την περιουσία, να σας κλέψουν το σπίτι, να σας το αρπάξουν, θα μας βρουν μπροστά τους. 2-12-2-14-85-85. Ο κόσμος για να καταγγείλει. Να ενωθούμε όλοι μαζί, να τελειώνει αυτό το βιολί. Και μπράβο σου, γιατί είσαι η μοναδική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που δίνει τηλέφωνο καταγγελιών για να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες. Μπράβο. Σας παίρνουν τα σπίτια. Απειλούν εδώ, σας είπα, ακόμα και πεθαμένο βρίζανε. Αν είναι δυνατόν. Αμέσως μετά πάμε στην εισαγγελία για να λέει κάνουμε έλεγχο. Και να ελεγχθεί το απόρριτο του τηλεφώνου. Ό,τι που μιλάγαμε για προσωπικά δεδομένα. Ανοίξτε τις γραμμές. Με το τηλέφωνο μου έτσι και αλλιώς γνωρίζει ότι το παρακολουθούνε. Είναι και πιο εύκολο να γίνει. Είναι και πιο εύκολο. Υπάρχει συνομιλία, το βρούνε. Απλά τα πράγματα. Για να δείτε σε τι κατάσταση και σε τι χώρα ζούμε. Έχουν έρθει όλα αυτά τα φαντς χωρίς αφημί να σας κλέβουν τα σπίτια. Χωρίς αφημί. Να σας αρπάσουν την περιουσία. Να σας απειλούν και να σας εκβιάζουν.